Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ότι η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει εισοδήματα περί τις 11 έως 12.000 ευρώ στο ύψος του αφορολόγητου. Συμφωνείτε όμως, και το λένε και όλοι οι οικονομολόγοι και οι δικοί σας και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι φοροδιαφυγής. Και ταυτοχρόνως είναι και το κομμάτι της οικονομίας που παίνεται, που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από την κρίση. Εκεί λοιπόν τι θα κάνετε? Η φοροδιαφυγή για μας πρέπει να καταπολεμηθεί. Και στα ψηλά και στα χαμηλά εισοδήματα. Για να μπορέσει κανείς να φτιάξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, mm-hmm. πρέπει να παίζει με κανόνες δικαιοσύνης. Πρέπει να είναι fair, που λένε. Να είναι δηλαδή το σύστημα απλό, δίκαιο, με προοδευτική κλίμακα, και άρα οι φορολογικοί έλεγχοι πρέπει να αυξηθούν. Γι' αυτό και εξαγγείλαμε ότι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα τους πάρει στην δική του διοικητική ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι μια εξέλιξη που αντιλαμβάνεστε ότι αφορά αίσθηση ευθύνης. Ξένησε λίγο όμως αυτό, γιατί πώς γίνεται ανεξάρτητοι οργανισμοί να τίθενται υπό τον Πρωθυπουργό? Δεν είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί. Είναι ελεκτικοί μηχανισμοί, μην τα μπερδεύετε. Ναι, είναι αυτό άλλο οι ανεξάρτητες αρχές, ναι. άλλο οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είναι ανεξάρτητες αρχές. Υπόκεινται υπό την κυβερνητική ευθύνη. Όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πολιτική. Κυρία Κούγκλη, τι είναι οι ανεξάρτητοι οργανισμοί? Εκεί που διόριζε ο Πρωθυπουργός τους φίλους του από την Καλαμάτα? Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, όποιος δεν έχει πολιτική βούληση λοιπόν να αντιμετωπίσει το οικονομικό έγκλημα, mm-hmm. τόσα χρόνια κοσκινίζει. Έτσι. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, κοσκινίζει. Εμείς λοιπόν θέλουμε. Έχουμε την πολιτική βούληση, θα συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Κάποιοι μας φοβούνται και γι' αυτό μας πολεμάνε. Έχουν δίκιο να μας φοβούνται. Αλλάζουν τα πράγματα από τις 26 του μηνός. Μια συζήτηση που έχει απουσιάσει από την προεκλογική περίοδο είναι πώς θα δημιουργηθούν δουλειές. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ανέργων, είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με τόσο ψηλή ανεργία. Και το ερώτημα είναι αν θα είναι και σταθερές δουλειές, όχι προσωρινές και υποαμοιβόμενες. Είναι η συζήτηση για το ποιο παραγωγικό μοντέλο θα έχει αυτή η χώρα. Μίλησατε κι εσείς για την παραγωγή πλούτου, ώστε να μπορέσει να φορολογηθεί και να γίνει και μια αναδιανομή. Επ' αυτού, ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει? Το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης ίσως είναι το σημαντικότερο και το λιγότερο, αν θέλετε, συζητημένο στη χώρα μας δυστυχώς. Διότι εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η συζήτηση του μέλλοντος είναι αυτή, για το πώς η Ελλάδα θα σταθεί στα πόδια της, πώς θα παράξει νέο πλούτο. Εκεί λοιπόν πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε στόχο ούτε σκοπό να γυρίσουμε τη χώρα στο 2009, ακόμα και αν μπορούσαμε. Το 2009 εμπεριείχε όλες αυτές τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση. Ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, ένα δημόσιο πελατειακό και ρουσφετολογικό που δημιούργησαν τα κόμματα εξουσίας και αναποτελεσματικό, χωρίς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολίτη, τις πραγματικές ανάγκες. Και ταυτόχρονα, ένα μοντέλο το οποίο δημιουργούσε, όταν δημιουργούσε ανάπτυξη, αυτή η ανάπτυξη δεν είχε κοινωνικό πρόσημο και ανταποδοτικότητα, ούτε περιβαλλοντικό πρόσημο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συγκρουστούμε με αυτό το μοντέλο και να δημιουργήσουμε τους όρους μιας ανάπτυξης που θα έχει ανταποδοτικότητα στο κοινωνικό σύνολο. Περιλαμβάνει ιδιωτικές επενδύσεις και ξένους επενδυτές αυτό το μοντέλο? Προφανώς και περιλαμβάνει. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είχαμε μια ιστορία από επένδυσης. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι ονομάσαν επενδύσεις την πρωτοφανή διαδικασία ιδιωτικοποίησης σχεδόν όλου του δημόσιου πλούτου και στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων. Δεν ήταν όμως επενδύσεις αυτά που ζήσαμε. Ήταν αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας έναντι ευτελούς τιμήματος από το δημόσιο σε ιδιώτες. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συμπαρασύρουμε ιδιωτικές επενδύσεις και πιστεύουμε ότι για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο πρωτίστως να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και να υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις. Άλλωστε, και για να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά, αυτές οι δημόσιες επενδύσεις για να είναι ουσιαστικές, για να επανακινήσουν την οικονομία, δεν μπορούν σήμερα να προέρθουν από εθνικούς πόρους. Γιατί αν σας έλεγα και εξισορροπημένος πρωτογενός προϋπολογισμός και δημόσιες επενδύσεις ισχυρές, θα μου λέγατε πού θα τα βρεις τα λεφτά και θα είχατε δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν ο στόχος μας, αν θέλετε, και η φιλοσοφία μας, είναι ότι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή διαπραγμάτευση με δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά την ελάφρυνση, το κούρεμα, τη διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, σε αντίστοιχη κατεύθυνση με αυτό που έγινε για την ίδια τη Γερμανία το 1953, ώστε να μας δοθεί
ανάσα βιωσιμότητας, περιθώριο ανάπτυξης, το fiscal space που λένε οι οικονομολόγοι, να μην είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό αυτού του 4% πλεονάσματος. Και τη ρήτρα ανάπτυξης. Και ρήτρα ανάπτυξης. Το δεύτερο που πρέπει να διεκδικήσουμε και είναι ίσως εξίσου σημαντικό, είναι την προοπτική μιας νέας συμφωνίας ευρωπαϊκής. Κάτι το οποίο το διεκδικούν και το ζητάνε και η Ιταλία και η Ισπανία, όχι ο κύριος Ραχώη βέβαια, ο οποίος είναι και αυτός αντιπρόσωπος της κυρίας Μέρκελ που ήρθε εδώ να βοηθήσει τον Πρωθυπουργό, αλλά οι δυνάμεις της αλλαγής στην Ισπανία. Θα έρθει και ο Πάμπλο Ιγκλέσιας στη μεγάλη συγκέντρωση που θα κάνετε στην Αθήνα, από ό,τι διαβάζω. Κυρία Κούκλη, ναι. Εκεί λοιπόν είναι η σύγκρουση των δύο διαφορετικών κόσμων, που δεν συγκρούονται μόνο στην Ελλάδα, συγκρούονται σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Από τη μια μεριά, ο κύριος Ραχώη, που είναι ο Πρωθυπουργός των σκανδάλων και των πληστηριασμών στην Ισπανία, που έχει βγάλει από τα σπίτια του χιλιάδες οικογένειες στην Ισπανία και ήρθε εδώ να στηρίξει τον Πρωθυπουργό και να κάνει τα ίδια αν επανεκλεγεί. Και από την άλλη, ένα κίνημα μιας νέας γενιάς που προέρχεται από τις πλατείες της αγανάκτησης, ένα κοινωνικό κίνημα που σήμερα στην Ισπανία είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος και ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μεγάλη ελπίδα της αλλαγής. Η μεγάλη ελπίδα της ανατροπής της πολιτικής της λιτότητας. Η μεγάλη ελπίδα να αλλάξει η Ευρώπη. Χωρίς θέσεις αντιευρωπαϊκές, αλλά με θέσεις φιλοευρωπαϊκές, και νομίζω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Ποδέμος μπορούν να αποτελέσουν τους δύο πόλους της μεγάλης αλλαγής σήμερα στην Ευρώπη για μια νέα ελπίδα. Εκεί λοιπόν σας κατηγορούν για αλαζονία. Με ποια έννοια? Ότι αν είναι δυνατόν, με δεδομένη τη γιγαντιαία δομή της Ευρώπης και τα κέντρα αποφάσεων, πώς είναι δυνατόν δύο χώρες, και πρωτίστως γιατί τώρα έχουμε εκλογές εδώ και εσείς είστε ο επίδοξος πρωθυπουργός και το πρώτο κόμμα, να αλλάξετε τον ρου αυτής της κατάστασης? Πόσο, και ότι πίσω από αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά είναι σαν να καλλιεργείται ένα κλίμα εφησυχασμού, να μην αντιλαμβάνεστε αυτό το χορό των δαιμόνων εντός εισαγωγικών που υπάρχει γύρω από τη χώρα, και βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο ενώ μπορεί να είναι και μισοάδιο. Μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος ατυχήματος. Δεν το βλέπετε αυτό? Δεν το συνυπολογίζετε? Κυρία Κούγκλη, ακούστε, εγώ όλα τα συνυπολογίζω. Ακόμα και το αν στις 26 του Γενάρη έρθει ένας μετεωρίτης και πέσει πάνω στη γη. Εντάξει, θα πρέπει να έχουμε σχέδιο να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε πει κάτι ο Ρούσβελτ το 29. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος. Αν δεν σταθούμε στα πόδια μας, αν δεν σηκώσουμε το κεφάλι μας με αξιοπρέπεια, αν δεν διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε, κυρία Κούγκλη. Και σήμερα οι λαοί στον Ευρωπαϊκό Νότο ξεπερνάνε τον φόβο, τη φοβία, την αμηχανία και προσπαθούν να διεκδικήσουν αυτό που τους αξίζει, να ζήσουν ισότιμα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρώπη δεν έχει ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουγα προχθές τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, να λέει η λιτότητα ήταν καταστροφική. Δεν τα λέει ο Τσίπρας, ο Σούλτς τα λέει, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να λέει και κάτι ακόμα. Δεν την επελέξαμε εμείς, λέει. Την επέλεξαν και την αποφάσισαν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό, κυρία Χούγκλη, τι σημαίνει αυτό? Και είδα μάλιστα προχθές να βγαίνει στη δημοσιότητα, δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις, το γεγονός κάποιας αλληλογραφίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας και στην Τρόικα. Μια αλληλογραφία όπου συνεννοόντουσαν η Τρόικα και το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεννόηση προφανώς με το γραφείο του Πρωθυπουργού, πώς θα παρακάψουν τη Βουλή, πώς θα κρύψουν από τους Έλληνες πολίτες την προώθηση των ομαδικών απολύσεων. Κυρία Κούκλη, στην Ελλάδα. Στην 26η Ιανουαρίου, όλα ξεκινούν από την αρχή. Εσείς το λέτε και χαίρομαι. Ξεκινούν από την αρχή. Δεν εννοούσα. Ελπίζω να ξεκινήσει. Δεν προκαταλαμβάνω την Κούκλη, επιλογή ακούστε, του ελληνικού λαού. Αλλά νομίζω και για τη Νέα Δημοκρατία, αν επανεκλεγεί, προφανώς θα υπάρχει ένα νέο πεδίο διαπραγμάτευσης. Κυρία Κούκλη, ο ελληνικός λαός υπέστη βάναυσες θυσίες χωρίς αντίκρισμα. Και κάποιοι έχουν βαριά ευθύνη. Κάποιοι συνωμότησαν στις πλάτες του ελληνικού λαού προκειμένου να το επιβάλλουν αυτόν τον δρόμο ως μονόδρομο. Λοιπόν, δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει εναλλακτική, αρκεί να την διεκδικήσουμε αυτή την εναλλακτική. Και θέλω να σας πω, κυρία Κούκλη, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έδωσε στην παγκοσμιότητα την αξία της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να κυριαρχεί η αντίληψη ξανά εδώ στην Ελλάδα ότι η επιλογή η δημοκρατική ενός λαού δεν μπορεί να νομιμοποιείται. Διότι άκουσα σήμερα και έναν υψηλόβαθμο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργό, να λέει ότι θα κάνουμε ό,τι και αν χρειαστεί προκειμένου να αποτρέψουμε το να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Τι εννοεί ό,τι και αν χρειαστεί?
Τι είναι αυτό που εννοεί, τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Στην άλλη πλευρά υπάρχουν και οι δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που προφανώς και εκείνοι λένε την προσωπική τους άποψη. Τις οποίες διάφορα... και υπερπροβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης για διάφορα ζητήματα. Για ψήλου πείρημα. Λέγονται όμως και σε κομβική σημασία ζητήματα.